Yo te ¿qué te está subiendo aquí? Παραγωγής του εργοστασίου είναι το εκκυμωτήριο. Τα πορτοκάλια, όπως πολύ πιθανόν να σας είπαν, καθώς εκδόθησαν, αδειάζονται έξω. Με μεταφορικές ταινίες ανεβαίνουν στον χώρο επάνω, από όπου γίνεται η προδιαλογή. Βγάζουμε δηλαδή φύλλα, κλαδιά, οτιδήποτε ξένο σώμα μπορεί να έρθει μαζί με το φορτίο από ανθρώπους, και κατόπιν τα πορτοκάλια πλένονται και καθαρίζονται με νερό υποπίεση και βούρτσες, ώστε να είναι καθαρά και να είναι έτοιμα προς εκτίμωση. Καθώς εισέρχονται στον κυρίως χώρο, όπως είπαμε, παραγωγής, βλέπουμε τα 6 εκτιμωτικά μηχανήματα. Είναι βραζιλιάνικης κατασκευής, με δυναμικότητα εκτίμωσης 5 τόνους φρούτο ανά ώρα. Άρα η συνολική δυναμικότητα της γραμμής παραγωγής της εκτίμωσης είναι περίπου τους 30 τόνους πορτοκάλι την ώρα. Εκεί γίνεται ουσιαστικά ο διαχωρισμός του χυμού από τη φλούδα. Παίρνουμε το χυμό και συνεχίζουμε στα μηχανήματα που βλέπετε ακριβώς πίσω σας, όπου είναι τα δονούμενα κόσκινα. Εκεί ξεχωρίζει ο χυμός από τα καρποκύτταρα, τα λεγόμενα. Είναι τα σταγονίδια, όπως φαίνεται στο πορτοκάλι, που συγκρατούν το χυμό, αφού είναι σπασμένα. Ο χυμός είναι ξεχωρίζει από τα καρποκύτταρα. Συγκεντρώνεται στο πρώτο δεξαμενάκι που βλέπετε εδώ ο χυμός και πίσω τα καρποκύτταρα. Κατόπιν η διαδικασία έχει μέσω μιας ατυλίας, πηγαίνουμε στο μεταλλάκτη θερμότητας όπου ψύχουμε το χυμό στους 5 βαθμούς maximum, και από εκεί ο χυμός πηγαίνει στις δεξαμενές. Από τις δεξαμενές πηγαίνουν είτε προς παστερίωση, θα το δούμε αργότερα, είτε προς συμπύκνωση στους συμπυκνωτές που είδατε έξω. Γιατί ψύχεται? Για να προστατευτεί μικροβιολογικά, για να μην έχουμε μικροβιολογική επιμόλυνση και να διατηρήσουμε την καλή ποιότητα του χυμού. Εδώ γίνονται κάποιοι διαχωρισμοί. Και από εδώ έχουμε διάφορες γραμμές, όπως ή ότι είμαστε έξω για συγκύκλωση και ότι είμαστε στην καθαρίωση. Αυτό είναι το κοντρόλ που βλέπετε που γράφει. Από εκεί γίνεται, λέμε όλα, ανοίγουν τα προβλήματα, δίνουμε τροφή για κάποιες καθαρότητες συμβουλές. Μέσα στον χώρο δεν είναι κάποιο πράγμα. Τα μπατς, δηλαδή
προϊόντα τα οποία είναι ομοιογενή και ξέρουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε φορά για να μπορούμε να δώσουμε στον πελάτη αυτό που ακριβώς θέλει κάθε φορά. Και επίσης φυσικά χρησιμοποιείται για τα λεγόμενα μείγματα, δηλαδή αν κάποιος πελάτης θέλει πιο γλυκό ή πιο ξινό προϊόν, μπορούμε να πάρουμε χυμό που κάνουμε χύμωση σήμερα και χυμό από το ψυγείο, ανάλογα τα χαρακτηριστικά που έχει, ώστε να πάρουμε ένα τελικό προϊόν σύμφωνο με τα... τι θέλει ο πελάτης, είτε πιο ξινό, ας πούμε, είτε πιο γλυκό. Γιατί ανάλογα με την ορίμανση, το κάνει, αλλάζει τα χαρακτηριστικά του, η οξύτητα, η χυμός. Άρα, αν ο πελάτης θέλει συγκεκριμένα πιο ξινό πορτοκάλι και τώρα το πορτοκάλι είναι πιο ωριμό, δεν μπορώ να το βάλω μόνο φρέσκο, θα είναι πιο γλυκό από ό,τι θέλει. Άρα θα βάλω μια παρτίδα από μέσα η οποία είναι ξινό. Εκεί επεμβαίνει το χυμείο, όπως είπαμε, και μας λέει θα πάρετε αυτό το προϊόν τόσο και αυτό το προϊόν τόσο. Έτσι. Λεγκάρισμα. Ποιοτικά να σας πούμε ότι σε αυτό το σημείο, επειδή είναι το κρίσιμο σημείο πριν την παστερίωση, ακολουθεί από την αρχή, από εκεί που υποδεχόμαστε το πορτοκάλι, στην εκχύμωση, στα πρώτα στάδια εκεί που σας έδειξε ο κ. Καρντέας, και μετά στην παστερίωση, πριν την παστερίωση είμαστε εδώ λοιπόν, παίρνουμε μια σειρά δειγμάτων, ελέγχουμε το χυμό οργανωληπτικά, εννοείται από πριν το πορτοκάλι, κοιτάμε την κατάστασή του να είναι άριστο. Και αν λοιπόν εδώ ο χυμός έχει κάποιο θέμα ποιοτικό, πολύ απλά δεν προχωράμε σε παστερίωση του προϊόντος. Δεν προχωράμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα τελικό προϊόν για πελάτη. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό. Σαφώς μπορεί να δούμε κάποιες φορές κάποιο προβληματάκι μικρό. Εκεί παίρνουμε τα μέτρα μας και δεν προχωράμε σε παστερίωση. Ο χυμός εδώ που βγαίνει μας στην πρωτοχώρα η διαφέρεση, δεν στο παστερίωση κοίτα με σε φαέζα, κόη να πειράξας. Σας καλωσορίζω στην εταιρεία αυτή, σε αυτή την εγκατάσταση, την οποία και είδατε. Εγώ την έχω δει σε όλες τις φάσεις από τότε που ήταν ένα κουτί και σήμερα έχει γίνει ένα πρότυπο οικολογικής μονάδας. Καθόμαστε σε ένα χώρο πραγματικά φτιαγμένο από οικολογικά συστήματα. Δεν θα πω εγώ περισσότερα, καθώς δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Και ζητώ από τον Γιώργο τον Βαζένιο να έρθει, πρόεδρος των αγωνικών κήπων, να έρθει εδώ να σας μιλήσει. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζω και σας χαιρετώ και σας εύχομαι να περάσετε καλά μαζί μας. Είμαι ο Γιώργος ο Βαζένιος. Όλοι με ξέρετε, λίγο πολύ. Είμαι ο πρόεδρος των Λακωνικών Κήπων και σας καλωσορίζω θερμά στην απόψινή μας εκδήλωση. Είναι τιμή για εμένα προσωπικά και για τους Λακωνικούς Κήπους η παρουσία σας εδώ σήμερα και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Είναι ιδιαίτερη τιμή επίσης ότι μας τιμούν με την παρουσία τους οι αρχές της Λακωνικής Γης. Στο τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με τον ιδρώτα τους τιμούν αυτόν εδώ τον τόπο και μαζί με εμάς ονειρεύτηκαν τη δημιουργία των Λακωνικών Κήπων, τους παραγωγούς και μετόχους μας. Απόψε είναι μια πολύ σημαντική βραδιά για εμάς, γιατί ένα όνειρο μας υλοποιήθηκε και προχωρά σε νέους ορίζοντες. Θα σας δοθεί ευκαιρία να δείτε το έργο των Λακωνικών Κήπων που ήδη δραστηριοποιείται στον χώρο του τόσο σημαντικού προϊόντος της Λακωνίας που είναι το πορτοκάλι μας. Η Λακωνική Κήπη από τη θέση του συμβάλλου στο μέτρο του δυνατού στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της περιοχής, δίνοντας υπεραξία στα προϊόντα του τόπου,
με αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε. Η εταιρεία είναι παρούσα στον τόπο της παραγωγής, της προσπάθειας τοπικής ανάπτυξης της παραγωγής. Στη σημερινή συνάντησή μας θα σας παρουσιάσουμε την προσπάθεια και το έργο αυτό που ταυτίζεται με τον παραγωγό. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, κλείνοντας την ομιλία μου, την εταιρεία Βιοφρέσκε και τους ανθρώπους της, η οποία είναι αρρωγή σε αυτή μας την προσπάθεια. Η πρόσκληση και ταυτόχρονα πρόκληση «Ελάτε να ενώσουμε τους κήπους μας» απευθύνεται προς όλους τους Λάκωνες. Τώρα αυτά θα ήθελα να σας αναγγείλω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Επίσης θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μας, τον κύριο Μαχερά, για να σας παρουσιάσει το έργο των Λακωνικών Κήπων. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ σήμερα. Είμαστε μια παρέα. Θέλουμε να σας δείξουμε τι ακριβώς έχουμε κάνει και τι ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον. Τι είναι λοιπόν η Λακωνική Κήπη? Η Λακωνική Κήπη είναι μια νέα ιδέα σε έναν πανάρχιο τόπο. Θα ξεκινήσουμε ένα μικρό βίντεο για το τι πιστεύουμε ότι η Λακωνική Κήπη αντιπροσωπεύουν για όλους. Η Λακωνική Κήπη ΑΕ δημιουργήθηκαν αρχικά από την ανάγκη ολικής κάλυψης των αναγκών της βιομηχανίας και δημοποίησης, όπως για παράδειγμα της Βιοφρές και κυρίως για τη μεγάλη και από τη μεγάλη ανάγκη των αγροτών για μοντέρνες λύσεις αλλά και διεξόδους στην καλλιέργειά τους. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 και λειτουργήσε επιχειρησιακά την ίδια χρονιά με πιστοποίηση.